Σήμερα στη συχνότητα φιλοξενούμε έναν εκ των κορυφαίων καθηγητών στο ναυτικό δίκαιο και την ναυτιλιακή πολιτική του Πανεπιστημίου της Παγκόσμιας Ναυτιλίας, που έχει ιδρυθεί παρακαλώ πολύ από τον καθήλυνα αρμόδιο οργανισμό, τον IMO, για τον οποίο τόσα ακούσαμε μετά την τραγωδία ανοιχτά της Πύλου, τον κύριο Γιώργο Θεοχαρίδη. Κύριε Θεοχαρίδη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και καλημέρα και στους ακροατές σας στην όμορφη Κρήτη, που όλοι την αγαπούμε και έχει ιδιαίτερο μέρος στην καρδιά μας, άσχετα αν καταγόμαστε από το Βορρά. Εγώ είμαι κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά η Κρήτη είναι μέσα στην καρδιά μου για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων που ανέβηκαν πάνω οι συντοπίτες σας να βοηθήσουν στην απελευθέρωση της Μακεδονίας. Κύριε Θεοχαρίδη, με μία έννοια, είστε καθηγητής στο καθήλυνα αρμόδιο πανεπιστήμιο, γιατί είναι το πανεπιστήμιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, σωστά? Ναι, ναι, σωστά, του IMO, βεβαίως. Μάλιστα. Ναι. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής, γιατί ακόμη και στα αυτονόητα, πολλές φορές στην πατρίδα μας, και δεν εννοώ για τον απλό κόσμο, χάνουμε το νήμα. Τι εννοώ? Είναι χώρος εκεί που συνέβη η τραγωδία ευθύνης για έρευνα και διάσωση με βάση και τα πρωτόκολλα του IMO της Ελλάδας, ή είναι χώρος που η Ελλάδα έπρεπε να διαφορήσει? Και αν δεν έπρεπε να διαφορήσει, ενώ για έρευνα και ενδεχομένως μετά τη διάσωση, αν δεν έπρεπε να διαφορήσει, για ποιο λόγο δεν έπρεπε να διαφορήσει? Γιατί εδώ ακούστηκε ότι τι μας αφορούσε εμάς, από τη Λιβύη πήγαινε στην Ιταλία. Ο καθήλυνα αρμόδιος είστε εσείς να μας το απαντήσετε. Το ερώτημά σας, το οποίο βέβαια συναπαρτίζεται από υποερωτήματα, είναι κέριο πραγματικά. Θα προσπαθήσω έτσι βραχύλογα να απαντήσω, ξεκινώντας πρώτα από τη νομική διάσταση. Πράγματι, το 1979 υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό η Σύμβαση, Διεθνή Σύμβαση περί έρευνας και διάσωσης πλοίων. Αυτή είναι μια συμφωνία μεταξύ κρατών, την οποία έχει κυρώσει και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Ιταλία, η οποία αφορά την διάσωση προσώπων στη θάλασσα, ναυαγών, είτε αυτή είναι ναυτική, δηλαδή έχουμε ένα ναυάγιο πλοίου εμπορικού, ή ακόμη όμως και μπορεί να είναι και επιβάτες ενός επιβατικού πλοίου, ενός κρουαζιερόπλοιου. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η Διεθνή Σύμβαση περί έρευνας και διάσωσης. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, αυτή η Διεθνή Σύμβαση έχει χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά και για άλλους σκοπούς. Τι εννοώ? Τα τελευταία χρόνια, όλοι το γνωρίζουμε στην πατρίδα μας, γίναμε δέκτες ατυχημάτων, τα οποία πραγματικά με τη στενή του όρου είναι ατυχήματα, διότι εδώ αφορούν, υπάρχουν ζωές ανθρώπων που χάνονται. Και γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο και εμπρόθετο. Δηλαδή, φέρνουν κάποιοι τα σκάφη είτε εντός των χωρικών μας υδάτων, είτε και εκτός, θα έρθω βέβαια και στο ερώτημά σας, προκαλούν ένα ναυάγιο, οπότε η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να ενεργήσει. Τώρα έρχομαι λοιπόν στο ερώτημά σας. Η Διεθνή Σύμβαση λοιπόν περί έρευνας και διάσωσης αφορά όλα τα κράτη-μέλη στον κόσμο που την έχουν κυρώσει και στη συντριπτική της πλειοψηφία την έχουν κυρώσει. Δηλαδή όλος ο πλανήτης, μπορώ να πω, ότι είναι χωρισμένος σε ζώνες έρευνας και διάσωσης, και τέτοιον χώρο έρευνας και διάσωσης έχει και η χώρα μας. Και μάλιστα τέμνεται σε κάποια σημεία με την Ιταλία και με την Τουρκία στα ανατολικά. Άρα οι χώρες είναι υποχρεωμένες να αρχίσουν από κοινού. Μάλιστα, αυτή η Διεθνή Συμφωνία προβλέπει υποχρεώσεις του κράτους, του παράκτου και εκτός των χωρικών της υδάτων. Διότι όταν είναι τα χωρικά ύδατα της χώρας, για μας 6 και 12 στην πλευρά της Ιταλίας, εκεί είναι υποχρεωμένη η χώρα να ενεργήσει στον συγκεκριμένο τόπο. Το συγκεκριμένο λοιπόν σκάφος φέρεται, γιατί τα πραγματικά περιστατικά θα τα διακριβώσουν οι αρμόδιες αρχές, να βρίσκεται εκτός της ζώνης δικαιοδοσίας μας ενώ των χωρικών υδάτων, παρόλα αυτά όμως μέσα στο χώρο δικαιοδοσία μας της έρευνας και διάσωσης. Άρα λοιπόν η χώρα μας ορθά εν ώψη της πληροφόρησης που είχε από την Frontex το παρακολουθούσε το συγκεκριμένο σκάφος. Αυτό λοιπόν είχε μια πορεία και κάποια στιγμή, πάλι επαναλαμβάνω, με κάθε επιφύλαξη του πράγματος. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, φέρεται να είχε μία πορεία προς Ιταλία και μάλιστα ο ίδιος ο πλοίαρχος του σκάφους είπε ότι εμείς θα κατευθυνθούμε προς Ιταλία. Ο φερόμενος πλοίαρχος, να πω εγώ, γιατί δεν ξέρουμε τι πραγματικά έχει παιχτεί εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Πλοίαρχος με την έννοια του όρου ότι άρχο του πλοίου. Κάποιος είχε την διακυβέρνηση του πλοίου, οπότε αυτός και στα μάτια
των κρατών είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για το πώς θα προχωρήσει το σκάφος. Α, μάλιστα. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το εξής πολύ σοβαρό ζήτημα. Πέρα από τη Διεθνή Σύμβαση περί έρευνας και διάσωσης, έχουμε τις θεμελιώδες διατάξεις του δικαίου της θάλασσας. Την περίφημη σύμβαση του 1980 που την έχει κυρώσει η χώρα μας. Όχι η Τουρκία. Μισό λεπτό, κύριε Θεοχαρίδη, μισό λεπτό. Αν θέλετε για να μας βοηθήσετε, εσείς είστε καθήλυνα αρμόδιος, εμείς δεν είμαστε. Ναι. Άρα, αφού είναι μέσα σε ζώνη ευθύνης άσκησης επιχειρησιακά, επιτελικά έρευνας και διάσωσης, αφθορεί και παραχρήμα η χώρα, δεν μπορεί να το αρνηθεί. Είναι υποχρέωσή της. Σωστά. Ναι, ένα λεπτάκι. Πριν ενεργοποιηθεί όμως αυτό, για να έχουμε έρευνα και διάσωση, πρέπει να έχουμε ναυάγιο. Μιλάμε τώρα, το σκάφος έχει μία πορεία, έναν πλού. Πριν ακόμα έχουμε το δυστύχημα, ναι, θα φτάσω και σε αυτό, έχουμε μία υποχρέωση, η οποία πηγάζει από το δίκαιο της θάλασσας που ανέφερα, που είναι το Σύνταγμα των Θαλασσών, το άρθρο 110. Το άρθρο 110 τι προβλέπει? Ότι πλοίο πολεμικό ή ακόμα και του λιμενικού σώματος, το οποίο για τις ανάγκες της Διεθνούς Σύμβασης έχει την ίδια λειτουργία, όταν διαπιστώσει, ακόμα και έξω από τα χωρικά ύδατα, ότι ένα πλοίο τελείται δουλεμπόριο, τελείται εμπόριο ναρκωτικών, τελείται πειρατεία, δεν έχει έγκυρη σημαία, δεν έχει διακριτικά αναγνώρισης του νεολογίου του, είναι υποχρεωμένο να ενεργήσει και να κάνει νεοψία. Άρα λοιπόν, πέρα από την έρευνα και τη διάσωση που δεν ενεργοποιήθηκε ακόμα, γιατί το οποίο φαίνεται να είχε μια πορεία, υπήρχε μια αυτοτελής υποχρέωση καταρχάς από την ελληνική πολιτεία που το παρακολουθούσε, εφόσον τελούνταν κάποιες τέτοιες πράξεις που ανέφερα πιο πριν, να κάνει νιοψία, να παρέμβει και να κάνει νιοψία. Και εδώ τώρα ερχόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, ενώ υπάρχει αυτή η υποχρέωση, τι θα κάνει η ελληνική πολιτεία? Πρέπει όντως να παρέμβει? Εκεί θα γίνει μια στάθμιση. Το πλοίο το ελληνικό παρακολουθούσε το διαπλέον πλοίο, αυτό το αιγυπτιακό, τέλος πάντων φέρεται να γίνει αιγυπτιακό, και θα μπορούσε κάλλιστα με το θάλαμο επιχειρήσεων, με βάση αυτά τα οποία έβλεπαν, να κάνει μια στάθμιση. Τι σημαίνει στάθμιση? Πρώτα τον κίνδυνο για την περίπτωση ναυαγίου. Ένα. Δεύτερον, πόσα άτομα ήταν απάνω? Ήταν υπεράριθμοι? Θα μπορούσε όντως να τελείται δουλεμπόριο ενώ γεγονότος ότι πάρα πολλοί από αυτοί φαινόταν να είναι έγχρωμοι? Διακριτικά νεολόγηση είχε? Οι φωτογραφίες που έχουμε πάλι με κάθε επιφύλαξη δεν μας δίνουν καθαρή εικόνα. Σημαία είχε ανερτημένη? Ούτε τέτοια είχαμε. Άρα λοιπόν, πριν ακόμα φτάσουμε στη διάσωση, πριν ακόμα ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο, η διεθνή σύμβαση αυτή, υπήρχε καταρχάς μια υποχρέωση από την ελληνική πολιτεία να κάνει νιοψία. Αλλά όπως είπα, σε αυτή την περίπτωση κάνουμε μια στάθμιση. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή όλοι παρικούμε στην Ιερουσαλήμ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάσα στιγμή, όπως και έγινε τελικά, δολίως να προκληθεί το ναυάγιο. Τώρα, θα μπορούσε η ελληνική πολιτεία να καλέσει παραπλέοντα σκάφη? Βεβαίως θα μπορούσε. Θα μπορούσε επίσης να καλέσει και πολεμικά σκάφη, να δημιουργήσει ένα δίχτυ, ένα κλειό γύρω από αυτό το πλοίο, ώστε να αποτραπεί, και αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά όπως σας είπα, γίνεται μια στάθμιση. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί πριν από λίγες μέρες μιλούσα με κάποιο άτομο το οποίο βρίσκεται στην ασφάλεια πλοίων, την ΕΜΣΑ, μου είπε, ξέρετε, να, η ελληνική πολιτεία σε αυτή την περίπτωση δεν παρενεύει. Και της είπα το εξής, ότι αν παρενέβαινε και αυτοί όντως βλέπανε ότι το αρχικό του σχέδιο να πάνε Ιταλία για να αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους, το αφήσουν εντός εισαγωγικών, βλέπουν ότι ματαιώνεται και προκαλούσαν το ναυάγιο μπροστά στο ελληνικό πλοίο οι ίδιοι, θα λέγαμε καταρχάς σε αυτή την περίπτωση ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία με το πλοίο της προκάλεσε το ναυάγιο. Αφήνοντας τώρα και κρατώντας μια απόσταση και πάλι βλέποντας αυτή για τον ΑΒ λόγο ότι πρέπει να προκαλέσουν το ναυάγιο, λέμε ότι η ελληνική πολιτεία δεν παρενέβει. Το θέμα λοιπόν, η νομική διάσταση, κύριε Σαχίνη, είναι καθαρή μεν, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει μια στάθμιση. Και όπως νομίζω κατανοούμε όλοι, αλλά δεν θα ήθελα να επισέλθω σε αυτό, υπάρχει το ζήτημα της πολιτικής βούλησης. Τι θα κάνουμε? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ υπάρχει μια εκμετάλλευση αυτών που λέμε των μικρών κενών της νομοθεσίας. Και με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να κάνουν αυτές τις παράνομες πράξεις. Δεν χωρίς αυτή που λέω εδώ, τώρα έχουμε να κάνουμε ζωές. Είναι αδιαφεσβήτητα παράνομες πράξεις. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει να γίνει μια στάθμιση και να δούμε τι είναι αυτό που είναι το διακύβευμα. Δηλαδή, εγώ ως πολιτεία, με βάση το άρθρο 110 του δικαίου της θάλασσας, θέλω να αποτρέψω δουλεμπόριο, θέλω να αποτρέψω την ψευδή νεολόγηση. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας των συμπεριφορών αυτών να προκληθεί ναυάγιο και να χαθούν ζωές.
Ποιο λοιπόν είναι το διακύβευμα, τι θα κάνω εκείνη τη στιγμή? Θα επιχειρήσω για να αποτρέψω αυτές τις παράνομες πράξεις με κίνδυνο να προκληθεί θάνατος και από αυτό το ναυάγιο να απολεστούν ζωές? Άρα λοιπόν, όπως νομίζω γίνεται κατανοητό, είναι πράγματι, υπάρχει μια υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Από την άλλη όμως θα πρέπει να σταθμιστούν όλες αυτές οι παράμετροι που ανέφερα, προκειμένου κάθε φορά, γιατί κάθε φορά πρέπει να ληφθεί απόφαση, δεν υπάρχει μια γενική αστοπορύθμιση, προκειμένου κάθε φορά να αποφασιστεί πώς και με ποιο τρόπο θα γίνει παρέμβαση. Επίσης, τα άτομα τα οποία, πάλι επαναλαμβάνω, φέρετε να είναι από τη φωτογραφία, ήταν αρκετά. Το ελληνικό λιμενικό λοιπόν σκάφος δεν μπορεί να τους έχει όλους αυτούς πάνω. Άρα δεν θα μπορούσε να συνδράμει άμεσα. Μισό λεπτό. Θα έρθω και σε αυτό που λέτε. Πράγματι δεν θα μπορούσε να τους έχει όλους αυτούς. Όμως το λιμενικό που έχει την ευθύνη θα έπρεπε να έχει φροντίσει, αν τον ενδιέφερε αυτό, να έχει ικανό και κατάλληλο αριθμό παραπλέον των σκαφών, όπως το ναυαγοσωστικό που μάθαμε ότι δεν έφυγε από το Αιγύθιο, ένα υπερσύγχρονο, που θα μπορούσε να είναι ένα επιπλέον εργαλείο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είστε στο Πανεπιστήμιο του Διεθνούς Οργανισμού. Αυτό το ταξίδι έχει ξεκινήσει 5 μέρες. Έχει λιμάνι απόπλου αρχικά από την Αίγυπτο, στη συνέχεια από τη Λιβύη. Έχει 4 διακλαδικές διεθνικές επιχειρήσεις. Το είναι η Ειρήνη, του ΝΑΤΟ, έχει τη Frontex. Σωστά. Ειλικρινά τώρα, ένα σκάφος, γιατί εσείς έχετε καλύτερη εικόνα. Δεν βάζει τα αίματα, δεν έχει σημαία, δεν έχει διακριτικά, δεν μιλάει με κανέναν. Έχει τόσο κόσμο σαν τα τζαπιά, δεν ξέρω τον αριθμό. Εγώ δεν δέχομαι κανέναν αριθμό, εάν δεν υπάρξει τελική επίσημη ανακοίνωση. Ούτε του Πακιστάν, γιατί μπορεί να παίζονται άλλα παιχνίδια. Δεν με αφορά αυτό, εγώ ρωτώ απλοϊκά. Από μόνο του δεν είναι ένας διαρκής κίνδυνος και για τους επιβαίνοντες αλλά και για τη διεθνή ναυσιπλοεία? Άρα δεν θα έπρεπε εγκαίρως και να έχει μπλοκαριστεί, και σήμερα ευθύνες δεν πρέπει να ζητηθούν από το λιμάνι απόπλου της Αιγύπτου ή από το λιμάνι της Λιβύης, δεν ξέρω από πού εσείς θα μας πείτε, με τι έγγραφα, με τι επιθεωρήσεις και πώς έφυγε? Ναι. Αυτά σίγουρα είναι κέρια ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Και οι αρμόδιες αρχές δεν είναι μόνο οι δικές μας οι ελληνικές. Οι ελληνικές βέβαια είναι, γιατί καταρχάς η θάνατη, η απώλεια ζωής επήλθε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αλλά επειδή συμμετείχε το ελληνικό σκάφος, καταρχάς ποινική δικαιοδοσία έχει η ελληνική πολιτεία. Για τα άλλα που αναφέρατε, πράγματι κάθε κράτος έχει τη δική του ευθύνη. Πώς ξεκίνησε από την Αίγυπτο, πώς πήγε στη Λιβύη, πώς δόθηκε απόπλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, κύριε Σαφίνη, κύριε Σαχίνη, σε τέτοια κράτη, δυστυχώς, και εδώ πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί έχω ταυτόχρονα και την ιδιότητα του καθηγητή στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο, και δεν θα ήθελα να κάνω αξιολογική κρίση. Δυστυχώς δεν γίνονται οι επιμελείς έλεγχοι που θα έπρεπε να γίνουν. Πράγματι έτσι. Αυτό το πλοίο ήταν εν δυνάμει. Ας το πω, θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τεράστιο ναυάγιο και θα έπρεπε κανονικά από όλους αυτούς τους τόπους όπου πέρασε να τελεί υποστενή επιτήρηση. Γίνονται όμως πάρα πολλά, κύριε Σαχίνη. Κάθε φορά σας λέω, και μάλιστα επειδή αυτά δεν έχουν το σύστημα ICE, αυτό δηλαδή με το οποίο ο δορυφόρος ανά πάση στιγμή μπορεί να δώσει στίγμα, το σβήνουνε. Πάρα πολλά τέτοια συμβάντα γίνονται, ιδίως την περίοδο του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν, εμείς βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι και είναι αυτό από το οποίο προέκυψε ατύχημα. Σας διαβεβαιώνω ότι και άλλα κινούνται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Κύριε Θεοχαρίδη, εδώ, επειδή η εκπομπή γίνεται εν μέρη με τους ακροατές, μου γράφει ένας ακροατής, ο Ηλίας, στην Ιταλία. Στην ΑΟΣ την Ιταλική, σε αντίστοιχο περιστατικό, το λιμενικό κάλεσε άλλα παραπλέοντα πλοία, περικύκλωσαν το δουλεμπορικό, δεν είναι ακριβώς δουλεμπορικό, αυτό που διακινούσε λαθρέα κόσμο, για να υπάρχει γυναιμία στο σημείο, και τους έβγαλαν έξω όλους χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι στάθμιση της στιγμής πέρα από τα πρωτόκολλα, ή είναι και το αυτονόητο, διότι θυμίζω ότι από την αρχαιότητα η Ελλάδα έχει μια κουλτούρα, είναι ναυτικό κράτος, τα ξέρετε καλύτερα από εμένα. Πάντα στις εκστρατείες τις ναυτικές υπήρχε και ένα πλοίο που το λέγαν θεραπεία. Το πλοίο μάζευε ναυαγούς και τραυματίες ακόμη και από τις μάχες. Οι αρχαίοι μόν προγονοί ήξεραν από τότε την αναγκαιότητα έρευνας και διάσωσης. Εδώ λοιπόν
πέρα από τα πρωτόκολλα, μπορούσε να γίνει κάτι κατά τη γνώμη σας? Να πω σε αυτό που είπατε που είναι πολύ ενδιαφέρον, πράγματι έτσι είναι, αλλά δεν το είχαν πάντοτε το πλοίο και δεν το κάνανε πάντοτε. Να θυμίσω ότι στην Ναυμαχία των Αργυνουσών, που ήταν ένας όλεθρος για την Αθήνα όταν εξεστράτευσε εναντίον της Σικελίας, ακριβώς επειδή σήκωσαν τους ναυαγούς, δικάστηκαν οι συγκεκριμένοι ναύαρχοι σε εξορία και με όλες τις συνέπειες που ξέρουμε. Άρα δεν εφαρμόζονταν. Τους σήκωσαν όμως. Δικαστήκαν, αλλά τους σήκωσαν. Έχετε δίκιο. Ανθρωπιστικά στάθηκαν. Σας ρωτώ λοιπόν σε αυτό ακριβώς το πεδίο, να σας πω το πιο απλό. Εσείς έχετε εμπειρία. Δεν θα μπορούσαν, εδώ μας είπε ναύαρχος, πρώην αρχηγός του ναυτικού, μας είπε ότι το λιγότερο ερωτήματα που υπάρχουν στο χειρισμό είναι ότι σηκώθηκε ελικόπτερο από τη Λέσβο να πάει δυτικά όταν έχουμε 4 αεροδρόμια. Αυτό δείχνει κάτι, λέει, και για την ετοιμότητα των σωστικών μας μέσων, αλλά κυρίως η καλύτερη κίνηση είναι από αέρος, όχι από θαλάσσης, να πέσουν δεκάδες σωσίβια στην περιοχή. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, στα πραγματικά περιστατικά θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Τώρα, στην υποθετική συζήτηση τι θα μπορούσε να γίνει, εννοείται, κύριε Σαχίνη, θα μπορούσε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και εγώ ίδιος ανέφερα ότι θα μπορούσε κάλλιστα η ελληνική πολιτεία να προσκαλέσει και άλλα παραπλέοντα σκάφη πολεμικά να δημιουργηθεί ένας κλοιός. Όμως, γίνεται κατανοητό νομίζω και πρέπει όλοι να το δεχτούμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι δεδαλώδες. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Επίσης, έχει και ένα κόστος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να παρανοήσουμε ότι το να διατηρείς έναν επιχειρησιακό στόλο έτοιμο, επειδή αναφέρεται πιο πριν και για το ναυαγωστικό, τα ναυαγωστικά, τα οποία υπάρχουν, τα σύγχρονες τεχνολογίες που διασώζουν εμπορικά πλοία τεράστιας αξίας, πληρώνουν μετά από διαιτησία στο Λονδίνο τεράστια ποσά για το αποτέλεσμα το ευεργετικό που επέφεραν. Δεν είναι λοιπόν κάτι τόσο απλό να διατηρήσουμε ένα τέτοιο στόλο. Θα μου πείτε, μα το πρόβλημα το έχουμε, δεν θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε? Εδώ ερχόμαστε στην πολιτική διάσταση και δεν θέλω να επισέλθω καθόλου. Σαφές. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα το οποίο μου θέσατε, εννοείται ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα, όπως και για πάρα πολλά αποτελέσματα δυστυχώς ζημιογόνα εκ των υστέρων. Μπορούμε να πούμε ότι αν είχαμε λάβει μέτρα επιμέλειας, αν είχαμε λάβει μέτρα αποτρεπτικά, θα μπορούσαν σε κάποιο βαθμό να αποτρέψουν ενδεχομένως και το συμβάν. Εννοείται, δεν χωρεί αμφιβολία. Τώρα, αν με ρωτήσετε η ελληνική πολιτεία τι έκανε και αν θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, θα μου επιτρέψετε να μην πάρω θέση, γιατί αυτό, όπως σας είπα, ανάγεται σε πραγματικά περιστατικά και εδώ εγώ φιλοξενούμε να δώσω την νομική διάσταση. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα, λέει, στον κύριο Θεοχαρίδη. Η διάσωση που έγινε προχθές από ρωσική φρεγάτα στο Αιγαίο έγινε στα πλαίσια του IMO, ήταν ομότυπη ή παράτυπη? Κοιτάξτε να δείτε. Όπως σας ανέφερα πριν, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο για την πλειοψηφία των κρατών υλοποιείται στη Διεθνή Σύμβαση του 1980, έχει ως θεμελιώδη διάταξη ότι οποιοδήποτε πλοίο μπορεί να παράσχει βοήθεια σε άνθρωπο στη θάλασσα, οποιοδήποτε, πολεμικό, μη πολεμικό, εμπορικό, επιβατικό, οποιοδήποτε, ερευνητικό, επιστημονικό, είναι θεμελιώδης η διάταξη. Πρέπει να σώσει άνθρωπο που βρίσκεται στη θάλασσα. Και πάνω σε αυτό πατούνε κιόλας και αυτοί όλοι οι οποίοι κάνουν αυτές τις παράνομες πράξεις, ότι σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την έρευνα διάσωσης, πρέπει να σωθεί άνθρωπος. Εδώ λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εννοείται, ενεργοποιείται η θεμελιώδη διάταξη, η οποία προβλέπει, και εγώ να σας πω, αν είχα ένα σκάφος αναψυχής και βρισκόμουν στο Αιγαίο και υπήρχε ένας άνθρωπος στη θάλασσα, και εγώ είμαι υποχρεωμένος, θα δικαστώ αν δεν πάρω έναν άνθρωπο, ενώ μπορούσα να τον πάρω. Οπότε γίνεται κατανοητό ότι οποιοδήποτε βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και μπορεί να παράσχει βοήθεια, εννοείται ότι πρέπει να το κάνει. Και μην κοιτάτε τώρα που υπάρχουν προστριβές ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία σε σχέση με τους χώρους διάσωσης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει την νομική διάσταση και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο δικαστήριο του δικαίου της θάλασσας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πλοίο ελληνικό, τουρκικό, ρώσικο, ιταλικό παραπλέον που θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται σε μια διεθνή άσκηση, έχουν υποχρέωση να σώσουν άνθρωπο στη θάλασσα. Μάλιστα. Μια και το θίξατε, γιατί εκεί είναι τα βαριά και τα κρίσιμα, στο μέτρο του εφικτού φυσικά, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο όμως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θεοχαρίδη, το τελευταίο τριήμερο σιγά σιγά χτίζεται ένα αφήγημα από πλευράς Τουρκίας και μπορεί να το βρούμε ακόμη και με αναφορά στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν κάνει σοβαρά τις υποχρεώσεις της σε έρευνα και διάσωση, και επειδή, καλά το είπατε, στο Αιγαίο υπάρχει ανοιχτά η προστριβή, σπέβδουν ακόμη και σε χώρους
ευθύνη της Ελλάδας για να δείξουν, και τα έχουμε και με τους Τούρκους πιλότους, τα έχουμε τα παραδείγματα. Αισθάνεστε ότι μπορεί να τεθεί τέτοιο θέμα από την πλευρά της Τουρκίας με συμπαραγωγό και άλλες χώρες όπως π.χ. το Πακιστάν? Κοιτάξτε, κατά καιρούς όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα να προβούν ακόμη και σε έγγραφα διαβήματα. Και είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια και την επιστολή της Τουρκίας προς τα Ηνωμένα Έθνη. Εννοείται ότι μπορούν να διατυπώσουν κάποια κατηγορία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η ελληνική πολιτεία θα δώσει τις εξηγήσεις που πρέπει και παρακολουθεί και η διεθνής κοινότητα. Δηλαδή, κάποια από αυτά τα γεγονότα, μετά εκ των υστέρων, με διάφορους μηχανισμούς που υπάρχουν, μπορούμε να βρούμε στοιχεία και να δούμε πώς ενήργησε η ελληνική πολιτεία. Άρα, όταν κάποιος χαλκεύει μια κατηγορία, εννοείται ότι ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να αμυνθεί. Αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε την επόμενη περίοδο, δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει, διότι πολυμέτωπα κινείται στο συγκεκριμένο ζήτημα η γείτονα χώρα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, ως κράτος, θα κάνουμε τα δέοντα και από εκεί και πέρα, στη διεθνή σκηνή, οι ενέργειές μας αυτές θα αξιολογηθούν. Αυτό γίνεται οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν είναι μόνο εδώ στη χώρα μας. Τέτοια ζητήματα υπάρχουν και στο υπογάστριο εκεί της Ασίας, ανάμεσα στην Ταϊβάν και στην Κίνα. Οπότε μα η Τουρκία αντιγράφει το μοντέλο της Κίνας και η Κίνα της Τουρκίας σε αυτά τα ζητήματα. Έτσι πάει η δουλειά εδώ. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, άρα η διαθεσιμότητα σωστικών μέσων είναι κρίσιμο για μια χώρα που θέλει επιχειρησιακά να έχει την ευθύνη έρευνας και διάσωσης? Ως κράτος είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε, με βάση τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει από τη Διεθνή Σύμβαση περί έρευνας και διάσωσης, να έχουμε επαρκή σωστικά μέσα. Το ποιο είναι το μέγεθος αυτό των σωστικών μέσων, τα διάφορα επίσης επιβοηθητικά μέσα που θα χρειαστεί να υπάρχουν. Αυτό είναι κάτι που κάθε κράτος έχει, ας το πούμε, τη δική του επιμέλεια. Και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση ο Εθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός να έρθει και να πει στην Ιταλία, για παράδειγμα, δεν έχει επαρκή, στην Ελλάδα δεν έχει επαρκή, στην Τουρκία δεν έχει επαρκή. Εκ του αποτελέσματος θα κριθεί, αν και κατά πόσο είχαμε επαρκή, με βάση τον κρατικό μηχανισμό που έχουμε και βέβαια και τις οικονομικές μας δυνατότητες. Έτσι, θεωρητικά, αν δίναμε ένα τεράστιο ποσό και κάποια από αυτά τα υπερσύγχρονα ρημουλκά που χρησιμοποιούνται για ρημουλκίσεις και διασώσεις μεγάλων εμπορικών πλοίων, τα είχαμε να πάει στιγμή σε διαθεσιμότητα για αυτό το συγκεκριμένο δυστυχώς φαινόμενο, θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη ανταπόκριση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, στο τέλος ανάγεται και στο οικονομικό. Έτσι, διότι είναι πράγματι κάτι το οποίο έχει τεράστιο κόστος. Τεράστιο κόστος. Σας λέω ότι ένα πλοίο εμπορικό, όταν παρέχονται τέτοιες βοήθειες ρημούλκησης και αν το αποτέλεσμα είναι ωφέλιμο και πάει στη διατησία, τα ποσά που διακυβεύονται είναι 2, 3, 4 εκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να του πάρεις και το πλοίο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, ρωτάει εδώ, με αυτό δεν θα σας κουράσω περισσότερο, ρωτάει ο φίλος ο Ηλίας. Πέρα από αυτά, σωστά λέει ο κύριος Στοχαρίδης, σκοπός δεν είναι να πας να σώσει κάποιον και τελικά να προκαλέσει μια ώρα αρχίτερα ναυάγιο. Εδώ όμως έχει ένα αποτέλεσμα με ναυάγιο. Αναρωτιέμαι, εκτίμηση επιτόπου της κατάστασης ή από το κέντρο επιχειρήσεων δεν θα σε υποχρέωνε να δεις το αυτονόητο σε ένα πλοίο φάντασμα, εκτός από σωσίβια, να πετάξεις μέχρι και τα περίφημα βαρελάκια που έχουν πάνω τα σκάφη τους, που όταν τα ρίξεις ανοίγουν και βγάζουν σωστικές λεύγους των 20 και 30 ατόμων, να κινηθείς δηλαδή με έναν τρόπο που εκ προημίου να έχεις δημιουργήσει όσο μπορείς καλύτερες συνθήκες διάσωσης περισσότερων. Επειδή πάλι επαναλαμβάνω ότι αυτά ανάγονται σε πραγματικά περιστατικά τα οποία την πλήρη διακρίβωση δεν την γνωρίζουμε. Κάποια βίντεο έχουν εμφανιστεί, κάποιες φωτογραφίες έχουν εμφανιστεί. Δεν έχουμε και το ίχνος από δορυφόρο, διότι αυτό το σκάφος δεν ήταν υποχρεωμένο να έχει το σύστημα, το Automatic Identification System, οπότε να ξέρουμε την πορεία του ακριβώς. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Γίνεται στάθμιση από το σκάφος το οποίο παρακολουθεί με τον θάλαμο επιχειρήσεων. Η χώρα μας, εν όψει και του γεγονότος ότι άνοιξε την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται σε επαφή και με την Frontex. Και επίσης, και όπως αναφέρατε, και με διάφορες πολεμικές συμμαχίες οι οποίες υπάρχουν, και είχαν και εκεί και παραπλέοντα σκάφη. Το αν το πλοίο σταμάτησε έτσι κάποια στιγμή, γιατί είχε μια πορεία η οποία γινόταν πάρα πολύ μικρή ταχύτητα. Πάλι επαναλαμβάνουμε, πάσα επιφύλαξη. Το αν σταμάτησε λοιπόν αυτό το πλοίο, πότε σταμάτησε, και αν εκείνη τη στιγμή
επικείμενο του ναυαγίου, του προκληθέντος ναυαγίου, μπορούσε εκεί το λιμενικό με βάση τα σωστικά μέσα τα οποία έχετε να κάνει κάποιες ενέργειες, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, με βάση τα πραγματικά περιστατικά αυτά, θα γίνει σίγουρα και από την ελληνική αρχή και από τις ποινικές αρχές της χώρας θα επιληφθούν έλεγχος αυτών και διακρύβωση των πραγματικών περιστατικών. Σίγουρα όμως, πάλι επαναλαμβάνω και θέλω να το κρατήσουμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ελληνική πολιτεία είναι ελληνική πολιτεία και είμαστε όλοι μέλη της ελληνικής πολιτείας και πληρώνουμε όλοι φόρους στην ελληνική πολιτεία. Κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, είναι εφικτό να κάνουμε, με βάση αυτά τα οποία επισυμβαίνουν σε ένα γεγονός το οποίο παρακολουθείτε. Το αν εκ των υστέρων θα κάνουμε μια αξιολόγηση, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Δεν μπορώ να κάνω μια άλλη αξιολόγηση από πραγματικά περιστατικά, δεν μου το επιτρέπει και η ιδιότητά μου. Είναι σαφές. Κύριε Θεοχαρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω και κυρίως γιατί δίνοντας και τη νομική διάσταση, είναι μια απάντηση σε φίλους σαν το Θανάση, που λέει ότι κανονικά δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά. Ασφαλώς και πρέπει να ασχολούμαστε. Και ασφαλώς και πρέπει να ρωτάμε τους καθήλυνα αρμόδιους. Διότι αν δεν ασχολούμαστε και έχουμε σιωπή, θα προκύψουν άλλα ζητήματα. Αύριο το πρωί μεθαύριο θα προκύπτουν καταγγελίες στις οποίες η χώρα θα απαντά, αλλά οι πολίτες δεν θα κατανοούν σε τι απαντάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοχαρίδη. Ναι. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Γεια σας.